Και να κλείσουμε, Χρήστο, με την σύλληψη στη Θεσσαλονίκη ενός κυρίου. Αυτή είναι ωραία είδηση. Ο οποίος πούλησε σπίτι που δεν του ανήκε. Ακριβώς. Ένας 59χρονος λοιπόν ελληνικής καταγωγής, για τον οποίο υπήρχε ένταλμα σύλληψης από την Κύπρο, από την Κυπριακή Δημοκρατία. Έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή του Κορδελιού από την ελληνική αστυνομία στην Θεσσαλονίκη και εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 59χρονος, για τον οποίο, όπως είπαμε, υπήρχε ένα ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για αδικήματα εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τι έκανε τον Απρίλιο του 2019? Κατάρτισε πλαστή εξουσιοδότηση με τα στοιχεία μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια ενός ακινήτου στην Κύπρο, και κατάφερε με αυτό να το πουλήσει σε μια μεγάλη εταιρεία έναντι του ποσού των 453 χιλιάδων ευρώ, και μάλιστα το ποσό βεβαίως το οικειοποιήθηκε ο ίδιος. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, μπορούμε και εμείς να πουλήσουμε κανένα οικόπεδο στη Σελήνη, να οικονομήσουμε. Χρήστο, ευχαριστούμε. Αλλά θα τα πούμε έτσι, και αργότερα. Είναι απατεώνες είναι αυτοί. Εντάξει. Είναι απατεώνας. Εννοείς ότι. Και προφανώς τώρα. Προφανώς για να το. Έφυγε ο άνθρωπος. Για να το έχει κάνει με αυτή την ιστορία, θα το έχει κάνει κι αλλού. Δεν μπορεί.